Χρήστο. Στη γωνιά του Περτσέμο, εδώ που μιλάμε για ταινίες. Σκηνοθέτες που άφησαν ιστορία, σκηνοθέτες που... Ήταν η εποχή του Twin Peaks, ήταν η εποχή των... Λοιπόν, ξεκινάμε. Αγαπητοί Μαρβελάκηδες, αγαπητά νερντάκια των comic books και αγαπητοί αντισκορτσέζικοι, ήρθε η ώρα να αντιληφθούμε το τέλος μιας εποχής. Εντάξει, σήμερα η ταινία για την οποία θα μιλήσουμε είναι το Deadpool 3. Deadpool Wolverine. Deadpool και Wolverine. Deadpool και Wolverine. Deadpool Wolverine. Ναι. Deadpool και Wolverine. Απευθείας μετά την προβολή στο σινεμά, έτσι με φρέσκια την ταινία στο κεφάλι μας, πάμε να την σχολιάσουμε, πάμε να την δούμε. Θα πιάσουμε την ταινία να μιλήσουμε χωρίς spoilers. Αν και δεν ξέρω πόσο νόημα έχει έχουν spoilers για την ταινία. Για μια ταινία τέτοιου τύπου θα θεωρήσει spoiler τη φύση που έχει η ταινία, τη δομή που έχει. Πιο πολύ spoiler είναι τα ρέφνεσες που θα κάνει και ποιοι χαρακτήρες θα φανούν σε μια τέτοια ταινία. Ναι, okay, που φαντάζομαι, χωρίς να το έχω δει το τρέιλερ, φαντάζομαι ότι υπάρχουν ήδη αναφορές ναι, στο τρέιλερ. Μπορεί και όχι. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι έχουμε τον Μίτσο, ο οποίος είναι, ρε φίλε, χρόνια φαν της Marvel. Χρόνια φαν της Marvel μέχρι το... μέχρι και το Endgame, μέχρι και... θεωρώ τελευταία καλή ταινία της Marvel, το Guardians of the Galaxy το 3. Και ό,τι άλλο παράγωγο Marvel από τότε, μπορώ να πω χωρίς καμία ντροπή ότι είναι σκουπίδι. Θα πούμε ότι μέχρι τότε έστω, ναι, ένας φαν της Marvel, ο οποίος έχει δει τις ταινίες, έχει παρακολουθήσει ναι, όλο το timeline, έχει δει όλες τις ταινίες. Γουστάρεις ρε παιδί μου. Ναι, μέχρι ωραία, και τις πρώτες σειρές, ας πούμε, τύπου ναι, Loki, τύπου Falcon και WandaVision, έχω μια ιδέα. Από εκεί και πέρα, ό,τι παράγωγο, ό,τι επόμενο, έχω χάσει λίγο την μπάλα, είναι αλήθεια. Λάτρης του είδους μέχρι το Infinity War. Okay. Infinity War ταινιάρα. Λάτρης του είδους. Οπότε τέτοια γνώμη θα ήθελα να πω. Και ταυτόχρονα στην αντίπερα όχι. Ding, ding, ding. Έχουμε εμένα, ο οποίος είμαι... ρε φίλε, δεν θα με πω... σκοτσέζικος. Δεν θα με πω hater της φάσης. Αν και, όχι, όχι, θα με πω hater της φάσης. Είσαι σκορτσεζικός. Είμαι σκορτσεζικός. Είμαι ένας τύπος ο οποίος μπορώ να πω ότι απεχθάνομαι τις σούπερ χείρο ταινίες. Δεν το θεωρείς κινηματογράφος. Όχι, όχι, άσχετο το ένα με το άλλο. Δεν μου αρέσει, okay, δεν κρίνω το αν είναι κινηματογράφος, αν είναι τέχνη, αν είναι ταινίες. Αυτό δεν το κρίνω. Mm. Είναι και ο καθένας που μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει. Εμένα δεν μου αρέσουν. Θεωρώ γενικά όμως δεν μου αρέσουν και οι μη ρεαλιστικές ταινίες. Ασχέτως, βέβαια τώρα πάλι έχουμε κόντρα στον εαυτό μου. Το αγαπημένο μου είδος είναι το sci-fi. Όχι. Αλλά επειδή είχαμε μια συζήτηση, νομίζω ότι με πιάνεις και εκεί πέρα. Ναι, γιατί και το sci-fi, έχει εξήγηση στη φαντασία του μέσα από την επιστήμη. Ναι. Αυτό είναι που ορίζει το είδος του sci-fi. Ωραία. Οπότε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν με έψε. Ναι. Έχω κάτσει να δω 3, 4, 5 ταινίες, δεν ξέρω πόσες. Ποτέ δεν με έψαν. Ίσως η μόνη σούπερ χείρο ταινία, δύο σούπερ χείρο ταινίες, αν μπορούμε να τις κρίνουμε σαν σούπερ χείρο, είναι οι τελευταίες ταινίες, το Joker. Okay. Και το Batman. Δύο ταινίες. Το Batman του Nolan. Όχι του Nolan. Το Batman, του Reeves. Αλλά είναι δύο ταινίες οι οποίες είναι πάρα πολύ προσγειωμένες, πάρα πολύ ανθρώπινες, με όχι ιδιαίτερη φαντασία. Εντάξει, προφανώς γίνονται πράγματα μέσα, όπως γίνεται σε μια ταινία δράση ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι ταινίες. Τώρα, στο κομμάτι του σούπερ χείρου, ό,τι ταινία έχω δει, κάπως λίγο... δεν με πολύ ψήνει. Για να περάσουμε στο θέμα. Το Deadpool και Wolverine δεν είναι αυτή η γεωμένη σούπερ χείρο ταινία. Δεν είναι η γεωμένη σούπερ χείρο ταινία τύπου Joker, τύπου Batman, Reeves. Θα περιμένουμε να δούμε τη γεωμένη τον Οκτώβρη με τον Joker το 2. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε την παραδοσιακή συνταγή. Όχι super hero, παραδοσιακή συνταγή του Deadpool. Επίσης να πούμε ότι δεν έχω δει κάποιο άλλο Deadpool, έτσι. Οπότε μπαίνω απευθείας, γνωρίζοντας βέβαια. Περιτύρως πρόκειται σαν χαρακτήρα. Σαν χαρακτήρας, χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα παραπάνω, μπαίνω και βλέπω αυτή την ταινία. Οπότε θα το δεις και εσύ, μαγκάκο μου και μάγκησά μου, από τα μάτια μου, ρε φίλε. Από έναν τύπο που. Ποιο τον μπούτσο είναι ο Deadpool. Εντάξει, okay, ένας κωμικός τύπος, ωραία, κωμικός super hero. Σπάει το τέταρτο τείχο κτλ. Θες να ξεκινήσεις εσύ. Ή να ξεκινήσω εγώ. Εγώ θα πω τα κλασικά για αυτό το έργο. Παρακαλώ, περιμένω να ακούσω. Είναι η κλασική συνταγή του Deadpool. Η συνταγή η οποία κρίνει
σατιρίζει τον έξω κόσμο mm-hmm. μέσα στο σύμπαν του. Με μια ιστορία, μια δομή που δεν είναι συναρπαστική από μόνη της. Θα λέγαμε ότι κάνει συναρπαστική φύση του Deadpool. Okay. Ωραία. Το ότι θα μπλεχτεί με αυτούς τους χαρακτήρες, θα μπλεχτεί να κάνει κάποια πράγματα και θα φέρει σε σύγκρουση άλλους σούπερ ήρωες κτλ. Και πολλές φορές αυτό είναι το αστείο στον Deadpool, ότι ο ίδιος, ο Wade, ας πούμε, γνωρίζει πράγματα τα οποία οι άλλοι χαρακτήρες δεν τα γνωρίζουν. Αυτό θα δούμε. Πέρα από τις κοινές δράσεις που ήταν ματήρες, γιατί έτσι έπρεπε να είναι σε μια ταινία Deadpool. Από το πότε βγήκε το 1, το 17. Πότε βγήκε το 1. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ένα μεγάλο fan fiction, μπορούμε να το πούμε. Έχω την εντύπωση ότι η ταινία γράφτηκε για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του κοινού να δούμε αυτούς τους δύο χαρακτήρες μαζί στη σκηνή. Έχει δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη εδώ και χρόνια, επειδή στα κόμικ υπάρχει, ο Wolverine να μοιραστεί τη σκηνή με τον Deadpool. Και πιστεύω από εκεί ξεκίνησε όλο το σενάριο να γράφεται. Και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της ταινίας. Ναι, ναι, ναι. Με ό,τι είναι σαν συνέπεια. Το ακούω, ωστόσο, το ακούω και λίγο από τα αυτιά του. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι παίζει. Εννοείται ότι θέλω τη γνώμη τους. Ωραία. Λοιπόν, μια ταινία. Τώρα, εγώ το κρίνω, βέβαια, είπαμε, όπως είπαμε πριν, από την άλλη μεριά τελείως, που δεν ξέρω καν περί τίνος πρόκειται όλο αυτό το universe. Ωραία. Μπαίνω στο σινεμά να δω μια ταινία. Ναι. Ωραία. Τι περίμενες να δεις, για να σου δώσω ένα μπούσουλα, ωραία. Περίμενα να δω. Να μου απαντήσεις κάποιες ερωτήσεις. Ένα super hero movie. Το οποίο θεωρείς έχει πια trademark. Περίμενα να δω ένα super hero movie με σάτυρα και με χιούμορ. Το βλέπεις αυτό. Υπάρχει, είναι αλήθεια. Ωραία. Ωστόσο, είναι μια ταινία όπου, ρε φίλε, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος εκτός της φάσης. Αν δεν είσαι fan, δεν είναι για σένα αυτή η ταινία. Είναι ξεκάθαρα φτιαγμένη για έναν τύπο ο οποίος γουστάρει αυτές τις ταινίες. Εγώ, μη γνωρίζοντας αυτό, ένιωθα σαν να είμαι σε μια παρέα που γελάνε και συζητάνε για πράγματα τα οποία δεν έχω ιδέα. Είναι όλα inside. Ωραία. Είναι, okay. Είναι inside. Είναι φτιαγμένη για τους Marvel fan. Το οποίο είναι τρελό φάουλ για μια ταινία. Για μια ταινία. Πόσο προσβάσιμη θέλει δεν να είναι. Δεν είναι προσβάσιμη στον κόσμο. Είναι προσβάσιμη στους Marvel fans. Θα μου πεις, ποια είναι ένα 70% του κόσμου. Το ακούω. Αυτό είναι όμως το νόημα, ας πούμε, υπάρξει μια ταινία τέτοιου τύπου, ρε φίλε. Που θα σου πει ότι ξέρεις τι, κλείνω το μάτι σε όλους αυτούς που μας ακολουθούσαν σαν χαρακτήρες από τότε. Θέλει. Να σου πω ποια είναι η διαφορά τώρα αυτής της ταινίας με την υπόλοιπη τριλογία του. Το Deadpool, το 1 και το 2, το έχω στο μυαλό μου ότι είχε να πει μια ιστορία. Αυτό δεν είχε να πει μια ιστορία. Είχε 3, 5, 6 σκηνές τις οποίες ήθελε να τις δείξει και είπε: θα γράψουμε ένα σενάριο γύρω από εδώ για να τις δείξουμε. Ναι. Εντάξει, θέλω, ας πούμε, τον Wolverine με τον Deadpool να είναι εκεί και να κάνουν αυτό. Θέλω ο Wolverine να φαίνεται έτσι. Πώς θα φέρω την ιστορία να βγάζει νόημα να γίνεται αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις άλλες δύο. Γι' αυτό και η καλύτερη παραμένει η πρώτη. Ωραία. Για μένα. Δεν το κάνει κακή ταινία. Όχι, όχι, ναι, εντάξει, αυτό. Δεν το κάνει κακή ταινία. Ναι. Τι άλλο μπορώ να πω, ότι παίζουν καλά. Τρομερή ηθοποιοί, ρε φίλε. Τα εφέ, πολύ καλά. Μου άρεσε. Δεν ξέρω. Ήτανε με κάποιες φάσεις. Κοίτα, δεν θα δεις ποτέ καθόλου CGI μέσα που θα σε βγάλει από το κλίμα. Αλλά έχει σημεία που λες κάτι δεν κολλάει εδώ. Ρε, δεν ξέρω. Απλά ό,τι έβλεπα μου τέριαζε και στο κωμικό στοιχείο της υπόθεσης. Οπότε ναι, θα δεις μια ταινία η οποία στο 90% της είναι κωμωδία, στο 10% της είναι μια περιπέτεια, να το πούμε. Είναι ένα action adventure. Action. Ένα action, action. Super hero. Action super hero κωμωδία. Ναι. Το οποίο είναι Deadpool. Παίρνει, ρε φίλε, μια συνταγή όπου βάζει δύο είδη ταινιών τα οποία απεχθάνομαι. Κωμωδία και super hero. Φίλε, αυτά τα δύο έρχονται. Είναι τα δύο χειρότερά μου. Δεν έχω χειρότερα. Δεν μπορώ να κάτσω να δω κωμωδία. Κριντζάρω, δεν μπορώ. Ναι. Ωραία. Δεν μπορώ να κάτσω να δω super hero movie. Κριντζάρω, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Ωραία. Όταν έρχεσαι λοιπόν και τα κάνεις μία μίξη, δημιουργείς το villain που έρχεται και μου λέει ότι ξέρεις τι, αυτή η ταινία μπορεί να πάει στο μυαλό σου όσο χειρότερα γίνεται να πάει. Ωραία. Δεν είναι και λίγο τέτοιο όμως. Δεν το έκανε ωστόσο. Δεν είναι, αυτό ήθελα δεν να είναι η συνταγή της Marvel αυτό όμως. Κωμωδία, και οι χαζοατάκες, η επιφανειακή, ωραία, ας πούμε. Το action super hero του θέματος δεν λέει και πάρα πολλά. Δεν μου δίνει όχι, πάρα όχι, πολλά. Όχι, μονόπλανα με σκηνές ξύλου και σκοτωμούς τα έχει. Τα έχει, αλλά. Τα έχει. Δηλαδή έχει γεμιά, δεν είναι αυτό το point της ταινίας. Εν μέρει είναι, γιατί είναι Deadpool. Ωραία. Αυτή η ταινία έπρεπε να έχει βγει 5 με 10 χρόνια νωρίτερα.
10 ρε φίλε, πριν την πρώτη. 10 δε σου, εντάξει, άστο πριν 10. Κάπα το Wolverine ήταν είδωλο, ρε, κατάλαβες. Έλεγες, είναι ο Wolverine από τους X-Men, είναι ο Deadpool από εκεί. Είχαν ένα όνομα και το είχε πει και ο αυτός που παίζει το Falcon. Ότι πλέον έρχεσαι και βλέπεις την ταινία του Captain, όχι του Chris Evans. Μια τέτοια φάση. Δεν ήταν ο Hugh. Ήταν ο Wolverine. Εκείνη την εποχή έπρεπε να βγει. Να έβγαινε, ας πούμε, μετά το Logan. Ναι, βγάλε το μετά το Logan. Το Logan του σεβάστηκαν. Δεν θα καταστραφεί κάτι. Δεν σου καταστρέψει κάτι προηγούμενο που έχεις στο μυαλό σου για το σύμπαν βλέποντας αυτή την ταινία. Μπορεί και να μην σου προσθέσει και τίποτα. Αν είναι καλό ή κακό, αυτό το κρίνεις μόνος. Γιατί εγώ ένιωσα ότι πήγα και είδα ένα επεισόδιο από ένα sitcom. Μου περνάει και λίγο έτσι αδιάφορο, πέρασα καλά. Αυτό ήταν. Πάμε να περάσουμε στα spoilers. Ναι, πάρε όλα τα spoilers πάνω σου και άρχισε να μου λες εσύ για την ταινία. Ωραία. Και θα προσπαθήσω. Πάλι από τα μάτια ενός. Και θα προσπαθήσω, ναι, εγώ να την υπερασπιστώ. Μαλάκα. Ωραία. Το ότι ξέρω εγώ ότι ο Deadpool μαλακίζεται, είναι καυστικός και απλά είναι ένας σούπερ ήρωας. Okay. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η σούπερ δύναμή του. Δεν το και... ξέρει. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τι δεν καταλαβαίνω. Γιατί με εκνευρίζει αυτό το πράγμα και γι' αυτό μου τι πάνε σούπερ χειρο ταινίε. Ναι. Για ποιο λόγο να παίξει ξύλο με τον Deadpool, ρε μαλάκα. Γιατί του βρέθηκε εμπόδιο ο Deadpool. Και αφού δεν μπορεί να τον νικήσει, ρε μαλάκα. Δεν πεθαίνει ο μπάσταρδο. για ποιο λόγο κάθεται ο άλλο, ρε φίλε, μέσα στο αμάξι και παίζουν ξύλο. Ωραία, τον ευρεία και παίζουν ξύλο. Ποιο είναι, ρε φίλε, ένα άκουσο. Ρε φίλε, έχει ριτζέν, έχει χίλ, έχει whatever. Για ποιο, πώς τη λόγω, πώς, ρε φίλε, πώς με κάποια, με το μυαλό το δικό μου, ωραία. Τον έχω εμπόδιο μπροστά μου, ωραία. Για ποιο λόγο να παίξω ξύλο μαζί του, ρε μαλάκα, δεν μπορώ να κερδίσω, μόνο να χάσω μπορώ. Ωραία. Δεν υπάρχει, δεν το δέχομαι, ρε μαλάκα. Δεν το δέχομαι, ρε μαλάκα. Δηλαδή, τι βλέπω, ρε φίλε. Βλέπω να παίζουν ξύλο δύο άτομα τα οποία δεν μπορούν να πάθουν τίποτα. Τον Καρβόνι, τον Ατάλο. Το σπίτι, ρε μαλάκα. Δηλαδή, πώς θα πεθάνει, ρε φίλε. Αυτό είναι το είδος, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, ναι, δεν βγάζει νόημα. Αυτό είναι το είδος, ρε. Το προσπερνάμε αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο. Εξήγησέ μου γιατί πρέπει να εξαναγκάσω και να το τραβήξω από τα μαλλιά ένα story για να το βγάλω. Και με τη λογική που δουλεύει η Marvel, μπορεί να μην σταματήσει. Ναι, ποτέ. Ναι, αυτό. Ωραία. Είναι. Αυτό το πράγμα, εγώ νιώθω ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Κοροϊδεύει τον κόσμο, όχι εμένα. Τον κόσμο που την αγαπάει. Με ποια λογική? Με τη λογική. Θα έχουν να βλέπουν κάτι πάντα. Θα έχουν να βλέπουν κάτι πάντα το οποίο είναι στη καλύτερη μέτριο. Αν το παραλυρίσεις με τον κόσμο το κόμιξ, γιατί τα κόμιξ αυτό κάνανε πάντα. Αλλάζα συγγραφείς και βγαίνανε εποχές των ηρώων. Μπορεί σε 20 χρόνια να ξαναγυρίσει αυτό, σε 15 χρόνια να βρουν ένα άλλο arc. Κατάλαβες. Αυτό κάνουνε. Δηλαδή τα κόμιξ είναι σχεδιασμένα έτσι για να συνεχίσουν για πάντα. Αλλά με το multiverse χάνεις την μπάλα, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, δεν, βασικά, ρε φίλε, δεν μπορείς να... Δεν ρε... έχει κάτι πολύ σημασία. Να σου... Αυτό δηλαδή, για ποιο λόγο, δηλαδή, πώς με απασχολεί εμένα αν θα πεθάνει ο Wolverine. Δεν σε απασχολεί. Σε απασχολεί ο συγκεκριμένος Wolverine. Θα σου περάσει την ιδέα ότι αυτός ο συγκεκριμένος, αυτή η εκδοχή του χαρακτήρα. Έλα ρε μαλάκα. Ναι ρε φίλε, γιατί άλλο είναι ο Logan εκείνος και άλλο αυτός που είδαμε. Ναι, τώρα. Αλλά τώρα με την ίδια λογική, ναι, άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο να είσαι ok και με αυτόν. Ναι. Ότι δεν θα δεν πεθάνει το brand, ρε. Το brand του Wolverine δεν πέθανε. Ρε μαλάκα, δεν θα πεθάνει ποτέ, ρε μαλάκα. Ποτέ δεν. Ναι, ρε μαλάκα. Χαίρομαι πολύ. Δεν πρέπει να τον ξαναφέρεις πίσω, ρε φίλε. Αυτή είναι η ιστορία του. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και με το τέλος που έδειξε. Κάτι bloopers από εποχές X-Men, εποχές Daredevil. Μάλλον δεν θα ξαναδούμε ταινία Deadpool επόμενη γι' αυτά. Που εγώ είχα διαβάσει, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι πολύ λάθος εδώ. Ότι δεν ήθελε να γυρίσει ούτε τρία. Μαλάκες. Κάθε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να πει ένα αστείο, ρε μαλάκα. Και το θέμα είναι ότι κάποιες φορές απλά είναι πετυχημένο. Τυχαίνει να είναι πετυχημένο και κάποιες φορές απλά είναι για να είναι. Ναι. Και με κούρασε, ρε μαλάκα. Δηλαδή ήμουν σε φάση ότι ξέρεις τι, κάτι συμβαίνει, ρε φίλε. Απλά πάντα, ρε μαλάκα. Okay. Θα μου πεις, αυτός είναι ο Deadpool. Στα αρχίδια μου, ρε μαλάκα. Απλά πάντα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να του γκρίσει το σπίτι. Αυτό είναι, ρε. Γιατί είναι αυτός ο Deadpool. Γιατί αυτός είναι. Ρε μαλάκα, δεν μου κάνει αυτή η απάντηση. Αυτός είναι. Αυτός είναι, ρε μαλάκα. Αυτός είναι. Δεν θα κάτσει να αναλύσει φιλοσοφικά μηνύματα με τον Deadpool. Φιλοσοφικά μηνύματα. Δεν περιμένω να. Ρε, δεν περιμένω να. Θα δεις μια ταινία, περάσει καλά. Θέλω να δω όμως μια ταινία η οποία θα είναι action και θα τάσω να δω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ας δω να παίζουν ξύλο και να παίζουν ξύλο, ρε φίλε. Να δω τι γίνεται. Σκηνή στο Honda. Μαλάκα, σου ξαναλέω, με ενοχλεί. Αρχικά μπαίνω να δω μια ταινία η οποία είναι action. Μονόπλανο με όλους του Deadpool. Ωραίο.
Εκεί έχω το θέμα μου εγώ με το CGI. Ρε. Όταν πετάχτηκαν από το τζάμι, πρέπει ο Wolverine και ο Deadpool να ήταν full CGI. Double. Ναι, αφού μπάγκαρε η μούρη του ρε μαλάκα. Μπάγκαρε η μούρη του Wolverine ρε μαλάκα. Εντάξει, ναι, είπα και εγώ πριν ότι έχει καλά εφέ. Το παίρνω πίσω ρε μαλάκα. Είπε ότι έχει ας πούμε decent. Και αυτό γιατί ας πούμε φόρεσε ολόκληρη τη μάσκα και οπότε μπορούσαν να του κάνουν double. Ξύλο είχε ρε. Καλό. Απλά ρε, ήταν μαλάκα, αδιάφορο. Δεν πρέπει. Σε σχέση τη ιστορία. Βλέπω ξύλο το οποίο είναι αδιάφορο, διότι δεν υπάρχει λόγος που υπάρχει ασήμαντο. Ξύλο. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν πρόκειται να πεθάνει κανένας από τους δύο, ρε μαλάκα. Τι βλέπω να παίζουν ξύλο. Φτάνει σε ένα σημείο που κάθεσαι και αναρωτιέσαι και σου λέει ότι έρχεται ύλη και αντίύλη, και άμα έρθουν αυτά σε επαφή, ρε φίλε, θα πεθάνεις. Ωραία. Και ακόμα και εκεί που μου δίνεις μια ελπίδα ότι ρε φίλε, δεν ξέρω αν είμαι εγώ έτσι σαν άνθρωπος. Ωραία. Θέλω να πεθάνει ένας σημαντικός χαρακτήρας. Γιατί δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην ταινία. Δίνει βάρος στα συναισθήματά σου, στο πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή για ένα χαρακτήρα. Ακόμα και αν έχει να κάνει με τον Deadpool. Όταν λοιπόν μου το δίνεις αυτό και λέω ρε μαλάκα, έχω δει εγώ, σαν άχρηστος με όλη αυτή τη φάση, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παθαίνει τίποτα ρε μαλάκα. Και μου λες ότι αυτό και αυτό. Θα κάνει αυτή την επιλογή. Θα κάνει αυτή την επιλογή. Ωραία. Από εδώ και πέρα, ό,τι σκούτσο και να δω, λέω δεν υπάρχει. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Με την ίδια λογική, άμα έκανε αυτό ο Θάνος και διέλυε τα πάντα, ωραία, ο Deadpool δεν θα πέθαινε ρε μαλάκα. Δηλαδή θα αιωρούταν σε ένα άπειρο διάστημα. Θα πέθαινε ρε μαλάκα. Δεν θα πέθαινε. Θα πέθαινε εκεί, γιατί το Infinity είναι και καλά το η κλωστή του σύμπαντος. Τώρα μου το λες εσύ αυτό. Ωραία. Ναι. Θα μπορούσε η Marvel Calista να σου πει ότι ξέρεις τι. Θα μπορούσε ρε μαλάκα. Αυτό μου τη σπάει ρε μαλάκα. Κάνει την κουστάρι ρε μαλάκα. Ψιλοφοβόταν. Στο τέλος έδειξε ότι φοβήθηκε, φίλε. Με αυτό το χιούμορ, πολύ όμορφα διατοπωμένο, μου άρεσε αυτή η σκηνή. Ναι, ναι, ωραία. Που είπε ότι μάλλον το χρονοτριβώ γιατί φοβάμαι. Ναι, ωραία. Ναι. Το ότι μου δείχνει ότι. Το χάσε, το χάσε. Έχασε την ευκαιρία του να το σκοτώσουν τον Deadpool. Εγώ και εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να πεθάνει ο Deadpool για να κλείσει η τριλογία. Αλλά το κρατάς και σε χαρακτήρα γιατί είναι μέσο, ρε. Το σωστό, σωστό. Σε σχέση με κάτι άλλο σούπερ χείρο που έχουμε δει, Madame Web. Δεν ξέρω Morbius. Τι έγινε, Δήρμα. Δεν τα ναι. Βλέπω αυτά. Morbius, Σίχαλ και κάτι τελευταίες μαλακίες, Quantumania. Αυτό είναι ένα πολύ decent σούπερ χείρο παραδοσιακό τέτοιο. Απλά έχει ένα σημείο που καπάρει, ρε μαλάκα, λόγω της φύσης του χαρακτήρα. Ωραία. Μέχρι εκεί πάει. Για ποιο λόγο, όλα αυτά τα χρήματα που δαπανούνται σε αυτές τις ταινίες δεν πάνε σε develop καλών ταινιών. Γιατί τα βγάζουν πίσω ρε μαλάκα, διπλά, τριπλά, τετραπλά. Ναι ρε μαλάκα. Τι λες ρε μαλάκα. Ωραία, άρα αυτό που μου λες είναι ότι θα βγάλω κάτι, γιατί θα βγάλω λεφτά, γιατί έχεις ένα κοινό. Εννοείται. Θα το βγάλω τέρμα μέτρο. Εννοείται. Στα αρχίδια μου. Ωραία. Άρα αρχίζεις και χαλάς το όρο τέχνη του κινηματογράφου. Και εκεί έρχομαι και συμφωνώ. Με Σκορσέζε. Λεφτά θέλουν να βγάλουν. Ρε φίλε, okay. Εντάξει. Και πόσοι θα δουν αυτή την ταινία και θα πούνε το ίδιο με σένα και με μένα και δεν θα βγουν και θα πούνε ότι γάμισε. Επειδή μιλάμε για Σκορσέζε, όπως ο Σκορσέζε έβγαλε τον Ιρλανδό. Ναι. Έτσι ακριβώς νιώθω ότι είναι και αυτή η ταινία για το σούπερ χείρο. Πώς είναι ο Ιρλανδός για τα γκάγκστερ των 70's. Okay. Ένα μεγάλο κλαψούρισμα ρε, ο Ιρλανδός. Ωραία. Τύπου κοιτάξτε πώς γυρνάγαμε ταινίες στο 70 με γκάγκστερς, με μονόπλανα, με μακριές κάμερες. Ο Ντενίρο δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια του, ο καημένος. Okay. Έτσι ένιωσα και τώρα. Κατάλαβες. Σαν ένα γράμμα, ας πούμε, αποχαιρετιστήριο για την εποχή. Okay, okay. Αυτό είναι. Τελείωσε. Ωραία. Μάγκες, έχει πεθάνει, ρε. Δεν σου κίνησε το ενδιαφέρον κανένας και χαρακτήρες από μέσα που είδες εμφάνιση. Μου άρεσε στο σκεπτικό αυτή η δύναμη της κακιάς. Του να τη Νόβα, γαμάτο ήταν αυτό, ήταν ωραίο. Έχει εμφανίσεις μέσα. Πολύ αργήσαμε να το πούμε, αλλά θα το πούμε. Έχει εμφανίσεις. Νόβα, Blade, Electra, την πιτσίρικα από το Logan. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει εκεί αυτή, ρε. Ρε είναι από άλλο σύμπαν και. Αγαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Και τον Gambit. Αν ξεχνάω κάποιον, δεν πειράζει. Πραγματικά δεν πειράζει. Εμένα δεν με ενοχλεί, δεν ξέρω αν σας ενοχλεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν θα μπω και να το ψάξω κιόλας. Ω, easter eggs μέσα από τα κόμικ και αυτά δεν θέλω. Εγώ θέλω να είναι το σύμπαν της ταινίας. Και ό,τι κατάλαβα, κατάλαβα. Generic είναι οι χαρακτήρες αυτοί, φίλε. Έτσι δεν είναι, γίνεται έτσι είναι αυτή, δεν είναι. Να έχεις πάρει το είδος που μπορείς να έχεις τη μεγαλύτερη φαντασία και να έχεις δώσει όλη τη φαντασία σε ανούσια πράγματα και στην ουσία του χαρακτήρα να μην δίνεις φαντασία. Ποιο είναι ρε μαλακά, ο Stan Lee είναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ταινία, ρε φίλε, δεν είναι ούτε για μένα ούτε για σένα που είσαι φαν της Marvel. Είναι για αυτούς που είναι τώρα απολωμένοι με τη Marvel. Λέει. Τώρα. Τώρα. Λέει. Είναι τώρα απολωμένοι με τη Marvel
Ναι. Θέλουν να δουν όλους αυτούς στην οθόνη, θέλουν να δουν το ξύλο του Logan με το Deadpool. Τώρα με τι ασχολείσαι για τη Marvel, ας πούμε. Με τα κόμικ, δεν είναι μόνο ταινίες. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ιδέες, τα anime, τα παιδικά, πώς βγει όλα τα λέτε, όλα αυτά. Ναι, κάνουμε εκεί. Δεν έχεις μιλήσει καθόλου για το Wolverine. Για το Wolverine. Έχει πιάσει μόνο το Deadpool γενικά και δύο. Η ταινία ήταν Deadpool. Εμένα ο Wolverine είναι μαλάκα. Μου φάνηκε ότι... Ρε καταρχάς, sorry λίγο. Δεν είναι ο Wolverine ο μαλάκης. Δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είναι ο Wolverine. Γιατί να μιλήσω για κάποιον χαρακτήρα που δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας που ξέρω. Ναι. Είναι απλά ένα cosplay. Ωραία. Αγαπήσου ρε μαλάκα. Αποφασίζεις σαν Marvel να του βγάλεις την μπλούζα και τη στολή από πάνω. Ωραία. Μαλάκα ήταν λες και φορούσε του Σερπερλί αυτό που βάζει μαλάκα στο δεύτερο άλλο για να το παίξει του πάνω. Από πάνω ήταν ψεύτικο ρε μαλάκα. Να σου πω κάτι, εγώ εκτιμώ το γεγονός ότι επιτέλους βγήκε με τη στολή, ρε μαλάκα. Και η στολή κακή ήταν. Όχι, εντάξει ήταν η στολή. Όχι, μαλάκα. Εντάξει τη στολή. Πέρα από το γεγονός ότι αποφάσισα να το κάνω ένα double κάποια στιγμή και φαινόταν σαν να είναι PS2 γραφικά. Αλλά σε κάθε σκηνή που ήταν, ένιωθα ότι τον πήρανε και τον βάλανε εκεί σε κοτό. Να, και ο Wolverine. Δεν ξέρω, κοίτα σα, σποτάκια φαινόταν ενθουσιασμένο, αλλά στην ταινία όχι. Μόνο σε κάποια φάση που τον αρχίζει στα καντήλια, στο αυτοκίνητο. Εκεί φάνηκε ότι είναι ο Wolverine. Όχι τόσο πολύ. Αυτή η αγριάδα του εκεί την είδα λίγο. Ξέρεις πολύ Wolverine είδα. Την αρχή που έψαχνα να βρει τον κατάλληλο. Ναι, εντάξει. Όλοι... Αυτός. Κάποιον τέτοιο. Μαλάκα, έχεις δίκιο, ρε μαλάκα. Αυτή ήταν ο μόνος Wolverine. Όταν σπήρε το χειρότερο Wolverine, ρε μαλάκα, που μπορούσε να βρει. Καλύτερα από τον κοντό, ρε μαλάκα. Βαθμολογία. Θες να ξεκινήσω εγώ που είναι το εύκολο πλέον. Πλέον τώρα για αυτήν την ταινία είναι το εύκολο το δικό μου. Πες, τι πιστεύεις ότι θα βάλει ρε φίλε. Τι πιστεύω ρε μαλάκα. Μισό αστέρι ξα. Του έχεις βάλει μισό αστέρι και το έχεις αφήσει εκεί να πεθάνει. Να σε απέσει μόνο του. Ρε φίλε. Έφυγες. Κοίτα, ήμουν μεταξύ μισό και ένα. Ωραία. Ναι. Ρε φίλε, δεν μου κάνει τίποτα κλικ. Γενικά δεν μου άρεσε ταινία. Δεν μου προσέφερε τίποτα. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Και είναι και, νομίζω ότι είναι και το κομμάτι του σούπερ χείρο το οποίο το κατεβάζει ακόμα. Δηλαδή, αν είχα ένα ταβάνι 2,5 αστέρια, που πάντα ελπίζω ότι ρε φίλε θα δω μια ταινία και θα πάω λίγο πιο πάνω. Ναι. Αν είχα ένα ταβάνι 2,5 αστέρια, του γα** το σπίτι. Θα του βάλω μισό φίλε. Ναι, μισό. Τι μας λες τώρα εκεί για το μισό αστέρι, άστο να πεθάνει ρε μάλλον. Μισό αστέρι. Λοιπόν, τώρα... Εγώ πιστεύω είμαι δύσκολος. Εσύ κρίνεις και με έναν τρόπο τις ταινίες. Δηλαδή τώρα αυτή την ταινία θα την κρίνεις σαν ταινία της Marvel. Δεν θα την κρίνεις σαν ταινία, αλλά σαν ταινία της Marvel. Ωραία. Ναι. Με το οποίο διαφωνώ εγώ, αλλά εσύ αυτό okay. κάνεις. Ωραία. Οπότε θα πάω να το κρίνω σαν ταινία της Marvel και τι έχω ακούσει από εσένα να λες για άλλες ταινίες της Marvel. Δεν ξέρω κατά πόσο σου ταιριάζει εσένα αυτός ο χαρακτήρας σαν χαρακτήρας. Κατά πόσο περνάς καλά με αυτό το χαρακτήρα. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα του βάζες 3 με τίποτα. 2,5 θα πω, ρε φίλε. Ναι. Ρε φίλε, ο Deadpool εμένα μετά το 1, στο 2 είχε αρχίσει και ήδη κούραζε. Mm. Καλός είναι. Κομπλέ. Αλλά έχει χτυπήσει τα βάνη. Και αφού μου είσαι και το Wolverine έτσι όπως μου τον έχεις. Γιατί εγώ έχω αγαπήσει Wolverine στα X-Men, μαλάκα. Στα πρώτα τα X-Men. Θυμάσαι σκηνή που το δίνει το Dr. Pepper. Τι λέει ο Παπασέτ. Αυτός ήταν ο Wolverine. Δεν είδα ούτε το Deadpool ούτε το Wolverine, ας πούμε. Deadpool. Ο Deadpool υπήρχε. Δεν σε ψήνει ο Deadpool, δεν είδες Wolverine, οπότε... Αυτό είναι. Και μια ιστορία, όπως είπαμε, μια γενική. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Είμαι ανάμεσα στο 1,5. 1,5 και... Αστέρι και 2. Έβαλα τόσο ψηλά. Ναι ρε μαλάκα, πήγες ψηλά. Επειδή θα ξεχαστεί στο μυαλό μου σαν έργο, 1,5. Ωραία. Κατάλαβες. Γιατί δεν έχω κάτι να θυμάμαι το έργο. Οπότε έχουμε. Ούτε τα κάμερα, ούτε τίποτα. Έχουμε 1,5 στα 5. Μισό στα 5. Με ένα γρήγορο υπολογισμό. Ένα αστέρι στα 5. Σκότωμα. Βαθμολογία του υπερξέρω. Αφήστε το να πεθάνει ρε μαλάκι στο είδος. Αφήστε το ρε. Δηλαδή. Ρε φίλε, θα μείνει σαν μια ωραία ανάμνηση άμα σταματήσουν απλά να βγάλουν. Ναι. Τέλος. Θα μείνει το Infinity War, θα μείνει ένα Endgame, θα βλέπουμε τα X-Men του 2000, τα Spider-Man του 2000. Ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ρε φίλε, που έχει πάρει DC τώρα και κάνει ταινίες σοβαρές. Μεμονωμένες όμως. Μεμονωμένες, σοβαρές ταινίες. Και την κατουράει τη Marvel. Ναι. Εκεί που λέγαμε. Χίλιες φορές να δω Joker. Τι DC, τι το. Και εγώ περιμένω να δω Joker. Ξέρω ότι θα είναι musical. Και
Και όμως εμένα και πάλι ψήνομαι, ρε μαλάκ. Εμένα με εξητάρει η ιδέα ότι είναι musical. Σοβάρεψε το χαρακτήρα σου, δώσ' του ένα βάθος, ρε μαλάκ. Δώσε με να νιώθω ότι ενδιαφέρεται για τη ζωή του, ότι ενδιαφέρεται για τον κόσμο γύρω του, ότι ενδιαφέρεται γενικά. Θες για να δεις καλό Marvel. Πες το. Τώρα. Πες το. Τα Spider-Verse, μαλάκι. Οκ, okay, το ακούω. Τα Spider-Verse είναι ωραία. Το ακούω, το ακούω. Τεκαρέτα. Και εσύ, Marvelάκια. Μόνο αυτό έχεις, μαλάκα, καλό πλέον. Αυτή ήταν η άποψή μας για το Deadpool Wolverine. Ναι, πάω να δω το Tokyo Wolverine πάλι εγώ, ρε. Εντάξει, τώρα πάω να το βάλω να το δω. Καλά, όσο αυτός πηγαίνει, κάντε εσείς like, subscribe και τα συναφή. Και πείτε μας αν σας άρεσε η ταινία ή όχι. Λοιπόν, τα φιλιά μας και τα λέμε στο επόμενο Perks View. Κάντε like, subscribe, σχόλιο. Και πείτε μας ποιος είναι ο αγαπημένος σας, Deadpool ή ο Wolverine.